Είναι γεγονός ότι η αλεία είναι ένας μικρός τομέας της οικονομίας της Κύπρου, εν τούτης έχει σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό ρόλο στις παράκτιες περιοχές, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξασφάλιση τροφίμων υψηλής θρεπτικής αξίας. Η κατασκευή ενός αληφτικού καταφυγίου στο Ζήγη είναι ένα έργο το οποίο είχε καθυστερήσει αρκετά χρόνια, παρόλο που ήταν απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των ψαράδων της ευρύτερης περιοχής Ζυγείου. Μια από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αλείας και Θαλασσίων Ερευνών είναι η κατασκευή και αναβάθμιση αλευτικών καταφυγείων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επαγγελματιών ψαράδων, για τον ασφαλή ελιμενισμό των σκαφών τους και την αγιοφόρο διαχείριση των αλευτικών αποθεμάτων. Η ανάγκη για κατασκευή ενός αλευτικού καταφυγείου μεταξύ της Λάρνακας και της Λεμεσού επισημάνθηκε από το Τμήμα Αλείας σε δύο και μια εικοσαετία. Και γι' αυτό κρίθηκε ως η πιο κατάλληλη περιοχή το χωριό του Ζυγείου, αφού είναι μια μοναδική παραθαλάσσια κοινότητα μεταξύ των δύο επαρχιών και πολύ γνωστό ψαροχώρι. Όπως γνωρίζετε, το αλευτικό καταφύγιο έχει σαν πρωταρχικό σκοπό την εξυπηρέτηση του αλευτικού τομέα, αλείας και υδατοκαλλιέργειας. Στο αλευτικό καταφύγιο Ζυγείου φιλοξενούνται κυρίως σκάφη επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλείας, καθώς και σκάφη που εξυπηρετούν τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της περιοχής. Επίσης, ένας αριθμός θέσεων ελιμενισμού έχει δοθεί και σε σκάφη αναψυχής, αφού υπήρχε διαθέσιμος χώρος στο καταφύγιο. Πέραν των κρυπηδωμάτων για την ασφαλή πρόσβαση των σκαφών, έχουν κατασκευαστεί πεζοδρόμια, άλλα υπερυψωμένα και άλλα όχι, χώροι πρασίνου, χώροι περιπάτου και εκδηλώσεων, χώροι στάθμευσης και όλα μαζί αποτελούν ένα καλά ανεπτυγμένο χώρο για τη διακίνηση των ψαράδων και των επισκεπτών. Πέραν αυτών, η ράμπα ανέλκυσης καθέσκησης σκαφών είναι η μοναδική στην περιοχή και είναι προσβάσιμη για όλο τον κόσμο που θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Το αλευτικό καταφύγιο Ζυγείου, πέρα των ωφελημάτων που προσφέρει στους ψαράδες, βοηθά σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής, τόσο του ντόπιου όσο και του ξένου τουρισμού. Η πλατεία του αλευτικού καταφυγίου, μπροστά από το διατηρηταίο κτίριο του Τμήματος Αλείας και Θαλασσίων Ερευνών, παραχωρείται συχνά στο Κοινοτικό Συμβούλιο του χωριού για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2011 και στοίχησε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Συγχρηματοδοτήθηκε κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλείας 2007-2013 και κατά 50% από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του αλευτικού τομέα.